Πάμε τώρα στο επόμενο κορίτσι. Και τελευταίο. Και τελευταίο. Εσύ θα θες για πάντα να κάνουμε My Style, το ξεβλέπω. Πάμε, Μαρκέλα. Μαρκέλα, πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή. Σε καλωσορίζω και εσένα στο My Style Rocks Power of Love Edition. Και σε ρωτώ ευθέως και ευθαρσώς, πού πηγαίνεις? Εγώ είμαι τώρα σε ένα ταξίδι με το αγόρι μου, μπορεί και με τον Δήμο, συγκεκριμένα στη Μόσχα. Και βγαίνουμε χαλαρά απόγευμα για ένα φαγητό και μετά έχουμε σχεδιάσει να πάμε για ένα ποτό. Μα κάπως τι ωραία, έτσι. Τι ωραία που θα πάτε στη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδελφές μου, στη Μόσχα. Ξεκινάμε, Δήμο, από εσένα. Για τη Μόσχα μου φαίνεται πολύ για Ελλάδα το ντύσιμο. Δεν έχει λίγο κρύο στη Μόσχα? Τώρα, τον Ιούλιο είμαστε. Το καλοκαίρι, παιδί μου, το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Τι θερμοκρασία έχει? Καλοκαίρι είμαστε. Είναι αρκετά βόρεια η Μόσχα, γι' αυτό το λέω. Εσύ τι καιρό έχει στη Μόσχα? Έχει 32 Μαρκέλα. Okay, το είχα στο μυαλό μου ότι έχει διαφορετικό κλίμα. Επειδή το ήξερα ότι να με ρωτήσετε αυτό. Το ήξερα, είμαι σίγουρη. Το είχα, έχω την εικόνα αυτό, Μόσχα. Αυτό, πάμε να δούμε τη Μόσχα. Εντάξει, τι να πω, εντυπωσιακή, σεξι, υπερβολικά σεξι. Σεξι, όμορφα σεξι. Για να δω τι θα βάλεις. Μεγάλος ανταγωνισμός. Είμαι δίκαιος. Τέσσερα. Πάρα πολύ ψηλή βαθμολογία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλα, Νίκο. Εάν μου έλεγε πως πήγαινε σε έναν μπαρ για να συναντήσει κάποιον που γνώρισε σε έναν dating app, θα το καταλάβαινε. Λες τώρα. Ναι. Σίγουρα θα πάρει όλες τις ανδρικές ματιές όπου μπει. Αυτό είναι σίγουρα, σας το υπογράφω. Με βαρετή καρδιά έναν δύο. Ναι. Είναι στρατηγική η βαθμολογία του τώρα, ε. Ναι. Εσένα σου αρέσουν αυτά τα concept, σε θεωρείς κάτι το οποίο είναι σεξι και πας σε βάση δύο. Πώς αναλογεί? Λέω για κάτι πως είναι σεξι. Δεν λέω πως μου αρέσει αυτό. Είναι σεξι, ναι, εννοείται πως είναι σεξι. Okay. Και της γλυκερίας της είπα πως είναι εντυπωσιακή, αλλά της έβαλα δύο πάλι. Πάμε, Γιώργο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το biker shorts και η γόβα και το πάνω και το σακάκι. Μπράβο, πέντε. Πάρα πολύ. Χωρίς πολλά το πεντάρι. Η δικέ μου, κρεμόμαστε όλοι από τα χείλη σου. Πάμε. Περίμενα μέχρι να δω την Νίκη, επειδή ήταν η δεύτερη κοπέλα η πρώτη. Δεν θα βρω κάτι καλύτερο πάνω σε αυτό. Πρόσεξε με τώρα να δεις. Είναι όλα τέλεια. Φοράς κοσμήματα, έχεις το ρολόι. Η γόβα σου είναι κάτι διαφορετικό εντελώς με το ντύσιμό σου. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να έχω δει κάτι καλύτερο από την Νίκη μέχρι τώρα. Είσαι το πρώτο πέντε που βάζω. Έχεις πάρει πέντε από τον Αργύρη. Είναι σαν να έχεις πάρει 37. Δημήτρη. Λοιπόν, ωραίο look, total black, έχει παίξει και μαύρο ρολόι, σκουλαρίκια μαύρα, ωραίο βάψιμο όσο πρέπει. Εντάξει, ίσως το θεωρούσα λίγο too much, βασικά όχι too much, για το εστιατόριο, ότι είναι λίγο πιο βραδινό το look. Εντάξει, η αλήθεια είναι σίγουρα άλλα παπουτσάκια θα είχα μαζί μου για το αρχή, αλλά δεν επιτρεπόταν να πάρω δύο μαζί μου εδώ. Καταλαβαίνω ότι θες να πεις ακριβώς. Ναι. Ότι όλο σου το στυλ είναι τέλειο. Αυτό απλά είναι λίγο για ποτό, το καταλαβαίνω. Είναι λίγο ξεκάθαρα για ποτό. Ουσιαστικά θα χάσεις ένα βαθμό από αυτό, απλά επειδή θεωρώ ότι είναι μόνο βραδινό. Σε ευχαριστώ. Πας πάρα πολύ δυνατά, ε. Jason. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις βάλει. Γενικά το Total Black το αγαπάω. Αν θα μπορούσα να άλλαζα βέβαια κάτι, θα ήταν το κολάν. Τέσσερα. Αναστάση. Την είδα τις προάλλες με ένα μαύρο φόρεμα. Διαπίστωσα πόσο πολύ την κολακεύει και της το είπα κιόλας. Είναι σίγουρα από τα χρώματά της το Total Black. Την αναδεικνύει και το υποστηρίζει τέλεια. Και επιπλέον είπαμε ότι το Animal Print, όπου και αν το συναντήσουμε, είναι η απολαυστική μας ενοχή. Τη αξίζει τουλάχιστον ένα 4, θα λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σήκωσε. Άκου τώρα να δεις, Μαρκέλα, τι γίνεται. Στην τελευταία θέση, με 20 βαθμούς, είναι η Ειρήνη. Μετά είναι η Γλυκερία με 22 βαθμούς. Έχουμε τη Σωτηρία με 24 βαθμούς. Στην αμέσως επόμενη θέση έχουμε τη Σοφία με 25 βαθμούς. Και στην πρώτη θέση έχουμε τη Νίκη με 28 βαθμούς. Η δική σου τελική βαθμολογία είναι 28 βαθμοί. Συγχαρητήρια, Μαρκέλα.